που μόλις έχει βγει από μια πολύ μεγάλη οικονομική περιπέτεια, 10 ετών. Ήταν η πρώτη χρονιά που περίπου λέγαμε μαζί με τη δική σας, τους τελευταίους μήνες τους δικούς σας, ότι ρε παιδί μου, μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Να το μαξιλάρει το 35 δις, να οι καλύτερες προοπτικές, πάμε για καλύτερες ημέρες. Όλο αυτό ανατρέπεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν έχετε κάνει μια πρώτη εκτίμηση τη ζημιά που θα υποστούμε. Αν μιλάμε για μείον 2, μείον 3, μείον 5, μείον 7, για πόση ζημιά μιλάμε. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να το υπολογίσει τώρα, γιατί δεν είναι σίγουρο πόσο θα επηρεαστεί και η παγκόσμια οικονομία, πώς θα επηρεαστεί η παγκόσμια χρηματοοικονομική οικονομία, και άρα είναι δύσκολο. Νομίζω οι προβλέψεις είναι καλές, αλλά το βασικό που για μας τους οικονομολόγους τώρα είναι ό,τι και να είναι η ζημιά, που μπορεί να πέσουμε λίγο έξω, να είναι λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο από ό,τι περιμένουμε, να είναι γρήγορη ανάκαμψη. Και αυτό πρέπει να είναι που να απασχολεί και τους Ευρωπαίους πολιτικούς και τους Έλληνες πολιτικούς. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το ελληνικό πλαίσιο δεν μας εξασφαλίζουν ότι όσο και να είναι η ύφεση, θα έχει γρήγορη ανάκαμψη. Δηλαδή θα μπορέσουμε να είναι ένα σοκ, να είναι ένα παροδικό σοκ που δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό και να φύγουμε. Αυτό από νομίζω τι πιστεύετε είναι ότι θα εξαρτηθεί αυτό? Εξαρτάται από στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να κάνουν περισσότερο πράγματα. Πρέπει να σας πω, δεν σας το κρύβω, ίσως θα έχετε δει και κάποιες αναρτήσεις μου, ήταν απελπιστικές οι δύο συναντήσεις την προγούμενη εβδομάδα, και του Eurogroup και η Σύνοδος Κορυφής, ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ακόμα και αυτή τη στιγμή στο ευρωομόλογο. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό, γιατί ίσως δεν είναι και πολύ κατανοητό, γιατί έχει και σχέση με τι γίνεται στην Ελλάδα. Και να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αν θεωρείτε ότι το ευρωομόλογο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα πρέπει να πέσει. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Υπάρχει σε αυτή την κρίση μια τεράστια διαφορά σε κάποιους εργαζόμενους, σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κάποια κράτη, να τους δώσεις κάποια βοήθεια, κάποια ρευστότητα, κάποια δάνεια, κάποια να τους πεις ότι οι υποχρεώσεις οι φορολογικές πάνε πίσω και να τους δώσεις από την άλλη μεριά ζεστό χρήμα. Γιατί αν τους δώσεις ζεστό χρήμα, μόλις τελειώσει το καθαρά υγειονομικό κομμάτι, μπορείς να δαπανίσεις, να ανοίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να έχεις ένα απόθεμα από χρέος που πρέπει να το πληρώσεις από τη δανειοδότηση που πήγανε πίσω οι φορολογικές σου υποχρεώσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ναι. Αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, και όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι λένε, δώστε ζεστό χρήμα. Μην βάλτε στην πλάτη της Ιταλίας, της Ελλάδας χρέη που απλώς τους δανείζεται, που μετά κάποια στιγμή πρέπει να τα ξεπληρώσουμε, ή τουλάχιστον αν να κάνουμε μια αμοιβαιοποίηση αυτού του χρέους, να το πληρώσουμε όλοι μαζί με αλληλεγγύη. Και αυτό που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της Ευρώπης ισχύει για την Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις ζεστό χρήμα, αν φτωχύνουν στο κομμάτι της υγειονομικής κρίσης όσο κρατήσει, και μετά ξεκινήσουν την ανάκαμψη με χρέη και με παραπάνω φορολογικά βάρη, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ φτωχή αυτή η ανάκαμψη. Κύριε Τσακαλώτο, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις, θα λέγαμε, και σε τέτοιο επίπεδο, έχουμε αυτή την πρόταση των 9 χωρών για το ευρωομόλογο. Και βλέπουμε ότι και πάλι η Γερμανία είναι μια από τις χώρες και τις βόρειες χώρες που στυλώνει τα πόδια και πάλι λέει όχι σε αυτό. Θέλω να μου σχολιάσετε τη στάση της Γερμανίας για ακόμη μία φορά. Και της Ολλανδίας. Και της Ολλανδίας, βεβαίως. Νομίζω είναι υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι υπαρξιακή απειλή, γιατί η βασική χώρα που έχει όλη την αλληλεγγύη μας και την αγάπη μας, η Ιταλία που τραβάει αυτά που τραβάει, ήταν μια χώρα που ήδη είχε μεγάλο χρέος, πρέπει να πάρει πάρα πολλά μέτρα, και όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος το κομμάτι της υγειονομικής κρίσης θα είναι πολύ δύσκολο η σχέση της με τις χρηματαγορές.
Αν δεν Άρα τι δεν βλέπει η Γερμανία, θέλω να πω, δεν βλέπει τον κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία με αυτή τη στάση? Νομίζω είναι κολλημένοι σε ιδεολογήματα του παρελθόντος και δεν έχουν την ευελιξία να καταλάβουν ότι καταστρέφοντας την Ιταλία καταστρέφουν και τους ίδιους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες που είναι στη Γερμανία. Για τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, περιμένουμε το τρίτο πακέτο στις 10 η ώρα από τους αρμόδιους υπουργούς. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Διότι εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι ότι, παιδιά, εμείς σας έχουμε αφήσει 35 δις μαξιλάρι. Κάντε το χρήσι, ρίξτε ζεστό χρήμα στην αγορά. Η άλλη είναι, μαζί με το QE, ο Πρωθυπουργός λέει, κάνουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, σταθμίζοντας είναι το χρόνο τα νέα δεδομένα. Να μην βιαστούμε πριν να έχουμε την συνολική εικόνα απέναντί μας. Να δούμε τι ζημιά έχουμε πάθει. Αυτό νομίζω το τελευταίο που είπατε είναι ακριβώς τι φταίει. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι σε μια τέτοια κρίση δεν πρέπει να πάρεις λίγα μέτρα και να πεις αν χρειαστεί θα κάνω κι άλλα και μετά να ξαναπάρεις άλλα και να πεις παίρνω και λίγα ακόμα αν χρειαστεί θα πάρω άλλα. Γιατί αυτό δεν αλλάζει τις προσδοκίες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Πρέπει να πάρεις ένα γερό μέτρο, όπως είχαμε πει εμείς και κάναμε πολλές προτάσεις και νομίζω επικοδομητικές προτάσεις, θα συμφωνήσετε μαζί μας, μαζί μου, σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το με το σταγονόμετρο κάνουμε λίγο τώρα, λίγο μετά. Είναι 10 δισεκατομμύρια λένε μέχρι στιγμής και βάζονται κι άλλα. Κοιτάξτε, λέτε όμως ότι δεν είναι ζεστό χρήμα όλο αυτό. Πολύ είναι στη... Κοιτάξτε, καταρχάς, εκτός από το συνολικό μέγεθος, θα συζητήσουμε τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο που παίρνει τώρα 533 ενώ έπαιρνε 1000. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα, στο τέλος τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, θα μπορεί να βγει έξω, να πάει στα εστιατόρια, να αγοράσει ρούχα που δεν έχει πάρει με τα 533. Γι' αυτό εμείς είχαμε πει να πάρουν πολύ πιο γενναίο ποσό. Οι επιχειρήσεις μου το είπατε μόνοι σας. Δεν έπρεπε να έχουμε εκτός από την αναστολή φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων κάποιο ζεστό χρήμα για να ξέρουν ότι τώρα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις ή πολύ λειτουργούν, mm-hmm. αλλά σε λίγο θα μπορέσουν να ανοίξουν χωρίς να έχουν ένα βάρος. Άρα να το ποσοτικοποιήσουμε, κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι το 800 δεν φτάνει. Είναι μικρό για το διάστημα που δίδεται. Έπρεπε δεν το 800, δίνεται 530 το μήνα. 800 είναι για 45 μέρες. Αυτό λέω. Είναι για παραπάνω από ένα μήνα. Συνεπώς λέτε ότι έπρεπε το 800 να είναι πόσο, τουλάχιστον. Εμείς λέγαμε ότι έπρεπε να πάρουν το μισθό που είχαν. Εμείς το έχουμε κοστολογήσει αυτό για δύο μήνες στο 970 εκατομμύρια, συν για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι μικρότερη ομάδα, άλλα 400 εκατομμύρια. Και χωρίς να κοροϊδεύουμε τους δικηγόρους και τους οικονομολόγους και τους μηχανικούς ότι αντί για ζεστό χρήμα θα πάρουν ένα κουπόνι για να βοηθήσουμε τα κέντρα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να σας έχουμε για λίγα λεπτά ακόμη μαζί μας μετά. Βεβαίως, ό,τι νομίζετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.